Κύριε Βαρουφάκη, συνομιλούμε σε μία πολύ δύσκολη περίοδο που διανύει όλος ο πλανήτης και η χώρα μας βέβαια. Δεν ξέρω αν θα θέλατε ένα πρώτο σχόλιο επ' αυτού. Με μεγάλη μου χαρά. Είναι όντως μια πολύ δύσκολη περίοδος, η οποία όμως ξεκίνησε το 2010. Ο λαός μας έχει περάσει στιγμές μεγάλης κοινωνικής καταστροφής από το 2010. Μην ξεχνάμε το 2011, το 2012. Μην ξεχνάμε τις χρονιές που βλέπαμε ανθρώπους να τρώνε τα σκουπίδια. Είναι μεγάλη η πληγή αυτού του κορονοϊού από την πλευρά βασικά, ευτυχώς ακόμα όχι στον υγειονομικό τομέα, αλλά στον οικονομικό τομέα. Τα προβλήματα τα οποία περιέγραψα οξύνονται, γίνονται πολύ χειρότερα, με 1 εκατομμύριο Έλληνες αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένους στα σπίτια τους χωρίς να έχουν ιδέα πώς θα καταφέρουν να επιβιώσουν οικονομικά, κοινωνικά, ως οικογένειες, ως μονάδες τους επόμενους μήνες, τις επόμενες εβδομάδες. Απλά θα ήθελα να μην παρασυρώμαστε από τις δυσκολίες της στιγμής και να σκεφτόμαστε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια κρίση, είναι μια κρίση μακροπρόθεσμη. Το θέμα είναι πώς θα βγούμε από αυτήν με τα λιγότερα θύματα και πώς θα περισσώσουμε μια κάποια δυναμική που θα δίνει την ελπίδα ότι αυτή η χώρα δεν θα ερημοποιηθεί, χάνοντας και τα υπόλοιπα παιδιά μας στην ξενιτιά, όταν πλέον η επιδημία έχει περάσει. Μάλιστα. Αυτή η επόμενη μέρα που νομίζω ότι είναι και που προβληματίζει τους περισσότερους, φέρνω ως παράδειγμα το Νότιο Αιγαίο, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, που όπως γνωρίζετε πολύ καλά στηρίζονται στον τουρισμό, κάτι το οποίο ξεχνούν σιγά σιγά ότι θα αποφέρει όσα απέφερε, αλλά δεν είναι μόνο οι τοπικές οικονομίες, είναι και η γενικότερη κεντρική οικονομία που στηριζόταν στον τουρισμό, ως τη βαριά βιομηχανία της, έτσι δεν είναι. Πώς βλέπετε αυτή την επόμενη μέρα? Πιστεύετε ότι πέρα από τον οικονομικό χάρτη σε γενικό πλαίσιο που σαφώς θα είναι πολύ διαφορετικός, υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να διακινδυνεύσει, να αλλάξει θέση την επόμενη μέρα από όλο αυτό όσον αφορά την προτίμηση που παγκοσμίως έχει και την πολύ ισχυρή θέση που έχει σε αυτή την προτίμηση? Όχι, δεν νομίζω. Η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Πάρος, η Νήσιρος, η Κρήτη, όλη η Ελλάδα θα παραμείνουν στολίδια στον παγκόσμιο πολιτισμό, τόσο ομορφιάς όσο και ψυχαγωγίες και καλοπέρασης που θα το κάνουμε. Είναι ευλογημένος ο τόπος μας. Θα χαθεί όμως μια σεζόν, αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Και τώρα τι μένει, ποιοι θα μείνουν όρθιοι από τους ξενοδόχους, από τους ανθρώπους που ζουν από τον τουρισμό, από την υπόλοιπη οικονομία η οποία τροφοδοτείται με οικονομική δυναμική από τον τουρισμό. Γι' αυτό και εμείς, ξέρετε, και εγώ προσωπικά, από τη 10η Μαρτίου κιόλας, στην Ολομέλεια της Βουλής, είχα κάνει μια έκκληση στην κυβέρνηση. Δεν μπορείτε, δεν είστε υπεύθυνοι για το αστικό κύμα που φέρνει ο κορονοϊός, όμως έχετε ιερή υποχρέωση, τους είπα. Να ξεχάσετε αυτά για αναστολές και αναβολές πληρωμής φόρων, εισφορών, στεγαστικών δανείων κτλ. Δεν βοηθάει τον ξενοδόχο, τον επιχειρηματία που έχει μια ταβέρνα, που έχει μια επιχείρηση ενοικίας αυτοκινήτων, να του πεις την ώρα που δεν έχει κανένα, αλλά κανένα πόρο στους επόμενους μήνες, μη μου δώσεις αυτά που σας τώρα μετά δίνεις σε 5 μήνες. Αυτό μόνο απελπισία του δημιουργεί ή της δημιουργεί στο νου, στην ψυχή. Γιατί θα σκέφτεται, καλά, και εγώ πού θα τα βρω σε 5 μήνες που θα μου το ζητήσεις. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι γίνεται αναστολή των στεγαστικών δανείων, των επιχειρηματικών δανείων, αλλά οι τράπεζες θα προσθέτουν στις επόμενες δόσεις. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Την επόμενη μέρα πώς θα πληρώσουν? Δεν θα πληρώσουν. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ απλό. Γι' αυτό σηκώθηκα στην Ολομέλεια της Βουλής και είπα στον κύριο Στέκουρα, στον Υπουργό Οικονομικών, στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Μητσοτάκη. Δεν δικαιούστε να κάνετε αναβολές. Κάντε κούρεμα. Πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θα τα πληρώσετε ποτέ. Διαγράφονται όπως διαγράφει ο τουρισμός για ένα καλοκαίρι, για μια σεζόν, για μια άνοιξη. Ελπίζουμε όχι όλο το καλοκαίρι, αλλά ένα κομμάτι του καλοκαιριού. Διαγράφει αυτός ο τουρισμός. Πήγε να χει. Δεν θα γίνει. Δεν θα υπάρχουν αυτά τα έσοδα. Άρα δεν θα υπάρχουν και οι δικές σας πληρωμές στο μέλλον. Γιατί κάποιοι μου λένε, καλά, μπορεί να το κάνει το κράτος, έχει τη δυνατότητα να χαρίσει τόσα λεφτά. Μα είμαστε καλά. Το αντίθετο δεν έχει μια δυνατότητα το κράτος να κάνει. Δεν έχει δικαίωμα να μην τα χαρίσει. Γιατί αν δεν τα χαρίσει, αν δεν τα κουρέψει, είναι πολύ απλό, θα κλείσουν. Αυτές οι πηγές θα κλείσουν, μάλλον και το. Οπότε μετά ούκαν λάβει παρά του και κλεισμένου.
Παρά του μη έχοντος. Οπότε θα κουρευτούν έτσι κι αλλιώς και θα κουρευτούν πιο πολλά. Και θα κουρευτούν σε βάθος χρόνου. Γιατί αν τα κουρέψεις τώρα για μια χρονική περίοδο μέχρι να αρχίσει να κινείται πάλι η αγορά, τότε θα ξαναλειτουργήσει και θα έχεις έσοδα ως κράτος από αυτούς κάποια στιγμή. Άμα τους κλείσεις όμως, τι θα έχεις? Δεν θα έχεις τίποτα. Μάλιστα. Να πάω και σε ένα τομέα που μου έκανε εντύπωση, γιατί αναφερθήκατε σε συνέντευξή σας σε τηλεοπτικό σταθμό χτες, που είναι ο πρωτογενής τομέας. Θέλω να θέσω πρώτα απ' όλα στη συζήτηση ότι η Naxos έχει μία από τις μεγαλύτερες ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, αυτή της Naxos και των μικρών Κυκλάδων, μεγαλύτερη ίσως και σε όλο το Νότιο Αιγαίο, και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με πωλήσεις να έχουν πέσει κάτω από το 22% λόγω και των μέτρων που έχουν ληφθεί για την ακτοπλοεία. Από την άλλη υπάρχουν πολλές οφειλές και από τους ίδιους τους αγρότες που αγοράζουν ζωοτροφές με πίστοση, φυσικά με ένα δυσθεώρητο χρέος αυτή τη στιγμή της τάξης του 3,2 εκατομμύρια ευρώ, και από την άλλη δεν υπάγεται ούτε η ΑΣΝΑΞΟ αλλά και άλλες ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών στα μέτρα ενίσχυσης που τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Γιατί παράγουν περισσότερα του ενός προϊόντος και έτσι δεν υπάγονται στον ΚΑΔ 01.62. Εσείς λοιπόν είπατε, και μου προξένησε πραγματικά μεγάλη εντύπωση και θετική εντύπωση οφείλω να πω, ότι είναι ανάγκη το κράτος να γίνει ο αγοραστής των αγροτικών προϊόντων. Πώς ακριβώς το προτείνετε αυτό και πώς θα μπορούσε ίσως να υιοθετηθεί? Καταρχάς, ποιο είναι το σκεπτικό? Ότι όταν έχεις μια κατάρρευση εισοδημάτων, είτε είναι των αγροτών, είτε είναι των κτηνοτρόφων, είτε είναι των βιοτεχνών, των ιδιωτικών εισοδημάτων, αν δεν έχει το κράτος δυνατά αντικαταστήσει, θα κλείσουν αυτές οι επιχειρήσεις και μετά θα έχεις συρρυκνωμένη φορολογική βάση στο τέλος. Με άλλα λόγια, είναι μια επένδυση το να έχει το κράτος να χρεωθεί το ίδιο, να αναπληρώσει τα ιδιωτικά εισοδήματα. Είναι μια επένδυση στην μη κατάρρευση των δημοσίων εσόδων στο μέλλον. Δεν είναι παροχή, δεν είναι φιλανθρωπία, είναι επένδυση στον ίδιο του τον εαυτό, του κράτους. Το ίδιο ισχύει και στην αγροτική παραγωγή. Ναι. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι ακούω, και πείτε μου αν ισχύει αυτό και στις Κυκλάδες, οι παραγωγοί, επειδή δεν έχουν έσοδα, επειδή έχουν ουσιαστικά κοπεί όλες οι εξαγωγές, οι περισσότερες εξαγωγές που κάνουν, αλλά και τόσες Ελλάδες. Μην ξεχνούμε ότι δεν θα έχουν έσοδα και τα έκτακτα αυτά, αλλά καλά έσοδα για το Πάσχα. Προφανώς. Οπότε έχουν λοιπόν μια κατάρρευση εισοδημάτων, δεν επενδύουν σε νέες καλλιέργειες, αποφασίζουν να μειώσουν τις καλλιέργειες γιατί δεν έχουν και τα χρήματα για να φυτέψουν, να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις για την επόμενη σεζόν. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σε 8 μήνες θα πέφτει η παραγωγή, θα πέφτει η προσφορά των αγροτικών προϊόντων. Όταν ελπίζουμε ότι τότε θα υπάρχει μια ανάκαμψη γιατί θα έχει τελειώσει η επιδημία. Θέλουμε να το πιστεύουμε. Οπότε την ώρα δηλαδή που θα υπάρχει αύξηση της ζήτησης, θα μειώνεται η προσφορά. Αυτό είναι καταστροφικό. Γιατί τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι άνθρωποι που θα έχουν ήδη υποστεί μείωση των εισοδημάτων τους, θα έχουν ψηλότερες τιμές. Ήδη εμείς, τα μέλη του ΜΕΡΑ25, κάναμε ένα δειγματοληπτικό έλεγχο στα σούπερ μάρκετ των περιοχών μας και τις προηγούμενες 3-4 μέρες βλέπουμε σημαντικές ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ, ιδίως στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Οπότε έχεις ανθρώπους των οποίων τα εισοδήματα καταραίουν, οι τιμές των ειδών διατροφής αυξάνουν, οι αγρότες μειώνουν την παραγωγή την ώρα που υπάρχουν ελλείψεις. Είναι ο απόλυτος αναζωολογισμός. Είναι ο ορισμός της αποτυχίας της αγοράς. Εκείνη τη στιγμή το κράτος πρέπει να παρέμει. Θέλω να κάνω ένα παραλληλισμό, ξέρετε, γιατί είμαι και οικονομολόγος, τι να κάνω, το έχω. Μα γι' αυτό ακριβώς και σας ρωτώ αυτό. Κάνω ένα παραλληλισμό με το τραπεζικό σύστημα, γιατί ξέρετε, οι κεντρικές τράπεζες ιδρύθηκαν ως επιτοπλίστων, ως δανειστές της ύστατης στιγμής. Όταν δηλαδή υπάρχει ένας πανικός και πάνε όλοι οι καταθέτες σε μια τράπεζα και ζητάνε όλοι μέσα τα λεφτά τους και η τράπεζα δεν έχει να τους δώσει, για να μην γίνει πανικός
για να μην καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα, η τράπεζα. Υπάρχει η κεντρική τράπεζα που εκείνη τη στιγμή πάει στην εμπορική τράπεζα και τη δανείζει όσα χρειάζεται εκείνη τη στιγμή. Ναι. Είναι ο δανειστής της ύστερης στιγμής. Mm-hmm. Εμείς ως Μέρα 25 κατεβάσαμε την πρόταση, την οποία σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σχολιάζετε, γιατί νομίζουμε ότι είναι μια σωστή πρόταση. Το κράτος να γίνει ο αγοραστής ύστερης στιγμής. Mm-hmm. Όταν λοιπόν έχεις έναν παραγωγό που για λόγους κορονοϊού, κατάρρευση των μεταφορικών δικτύων, των εισαγωγών κτλ. Έχει απόλυτα προϊόντα, τα οποία τα έχει ανάγκη ο κόσμος. Να έρθει το κράτος εκείνη τη στιγμή και να το αγοράσει. Να το εξασφαλίσει, να του μην ανησυχείς, ότι δεν πουλήσεις λόγω της κατάρρευσης, θα το αγοράσει το κράτος. Και σε μια τιμή που μπορεί να αποδειχτεί ποια θα έπρεπε να είναι, ανάλογα με τα παραστατικά της προηγούμενης χρονιάς για παράδειγμα. Ναι. Αυτά τα υπογραμμίσατε και σε απάντησή σας στον Πρωθυπουργό στη Βουλή. Και να πω εδώ ότι του θυμήσατε μάλιστα ως δεδομένο ότι δεν έχουμε βγει ποτέ από το μνημόνιο, όπως χαρακτηριστικά είπατε. Και γι' αυτό, δεν έχουμε βγει. Ναι, και γι' αυτό το ευρωομόλογο δεν είναι πολυτέλεια, σημειώσατε, καλώντας τον να ασκήσει βέτο, μαζί και με άλλες χώρες βέβαια, ώστε αυτό να εκδοθεί. Πράγματι, χωρίς ευρωομόλογο δεν θα υπάρχει Ευρώπη, καταρχάς σε λίγο καιρό. Mm-hmm. Τουλάχιστον έτσι όπως την οραματιστήκαμε, εμείς που θεωρούμε τους αυτούς ευρωπαϊστές. Τι είναι το ευρωομόλογο για τον απλό ακροατή, τι ακριβώς είναι? Να σας πω, μην μπερδευόμαστε με τεχνικούς όρους. Όχι, σε απλή βεβαίως. Είναι μια απλή ιδέα. Είναι μια απλή ιδέα. Ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι, παίρνει χρέος από τους ώμους των πιο αδύναμων, και το επιμερίζει σε όλους, έτσι ώστε οι πιο αδύναμοι να μην καταρρεύσουν. Γιατί είμαστε όλοι αλληλοεξαρτούμενοι. Όταν έχεις μια ένωση, όλοι στηριζόμαστε σε όλους. Κάποιοι είναι πιο δυνατοί, κάποιοι είναι πιο αδύναμοι. Εάν ο αδύναμος καταρρεύσει, το βάρος θα πρέπει να το σηκώσουν οι υπόλοιποι. Οπότε αμέσως ο δεύτερος πιο αδύναμος σηκώνει πιο μεγάλο βάρος, γιατί έχει και τον αυτόν που κατέρευσε. Mm-hmm. Καταραίει και ο δεύτερος. Mm-hmm. Μετά καταραίει ο τρίτος, μετά καταραίει και ο γίγαντας. Mm-hmm. Η Γερμανία με άλλα λόγια. Άρα το ευρωομόλογο είναι ένας τρόπος, γιατί γνωρίζουμε τώρα ότι το δημόσιο χρέος όλων των χωρών θα ανέβει. Και της Γερμανίας και της Ελλάδας και της Ιταλίας. Mm-hmm. Σε κάποιες χώρες θα ανέβει πιο πολύ. Αναλογικά. Έχουν μεγαλύτερη αναλογικά και με το πόσο χτυπήθηκαν από τον κορονοϊό και πόσο πιο δύναμη είναι η οικονομία τους. Mm-hmm. Και κάποιες χώρες έχουν χαμηλότερο χρέος, οπότε μπορούν να σηκώσουν λίγο περισσότερο χρέος, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, mm-hmm. από τη Ιταλία που δεν μπορεί να έχει καμία τέτοια δυνατότητα. Ναι. Εάν δεν επιμεριστεί αυτή η αύξηση του δημόσιου χρέους μεταξύ όλων, τότε θα αρχίσει ένα ντόμινο, θα αρχίσει να πέφτει ο ένας μετά ο άλλος μετά ο άλλος, και φυσικά δεν υπάρχει Ευρώπη. Οπότε αυτό είναι το ευρωομόλογο. Το ευρωομόλογο είναι ένα μηχάνημα, ένας μηχανισμός, ένα εργαλείο. Μην μπλέξουμε τώρα στα τεχνικά ζητήματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, να σας το πω, αλλά δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται ο κρατής μας. Αυτή τη στιγμή σίγουρα δεν έχουμε και τον χρόνο, ναι. Λοιπόν, είναι ένας τρόπος η αύξηση του εθνικού χρέους να μην πέφτει αυτό το βάρος να πέφτει στους λογαριασμούς των εθνικών κρατών, στους φορολογούμενους, αλλά να επιμερίζεται. Αλλά να πάει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλιστα, για να μπορέσει να το σηκώσει όλη η Ευρώπη. Mm-hmm. Αναφερθώ λιγάκι και στο Μέρα 25 και στην πρόσκληση που κάνετε πανελλαδικά για να εγγραφούν μέλη, και μάλιστα νομίζω αυτή η εγγραφή διαρκεί μέχρι τις 11 Απριλίου, έτσι δεν είναι? Γιατί τώρα θα το τραβήξουμε. Αυτό τώρα. Είχαμε αυτό πει το 11 Απριλίου, γιατί θα γινόταν το συνέδριο το Μάιο. Ακριβώς. Αλλά τώρα αυτό το συνέδριο πάει για το 2021, οπότε θα συνεχίσουμε την εγγραφή μέχρι το χρόνο. Παρόλα αυτά, δεν το έχετε στη σελίδα σας ανακοινώσει αυτό. Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρέπει να το αλλάξουμε. Έχετε πολύ δίκιο. Ναι, δεν το σκεφτήκαμε να το αλλάξουμε. Μάλιστα, και επίσης μου κάνει εντύπωση ότι για τις 6 Απριλίου έχετε προγραμματίσει, που θεωρώ ότι μάλλον δεν θα γίνει και αυτή, επίσκεψη σε Βόλο και Λάρισα κάποιων στελεχών σας? Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Θα πρέπει γίνει, να σας πω, θα γίνει. Πρέπει να σας πω ότι ναι, αυτό που κάνουμε είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Έχουμε επισκέψεις μέσα από τηλεδιάσκεψη. Α, μάλιστα. Για την ακρίβεια, την επίσκεψη σε Βόλο, Λάρισα, Καρδίτσα και τελικά την κάναμε χθες το βράδυ. Και πώς την κάναμε χθες το βράδυ, δεδομένου ότι μένουμε σπίτι? Να σας πω. Κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη έχουμε μία περιφερειακή σύσκεψη μέσα από τηλεδιάσκεψη. Τι γίνεται δηλαδή? 7 η ώρα συνδεόμαστε τα μέλη, ας πούμε, είπατε για Βόλο, Λάρισα. Κοιτάξτε, σας λέω τι πληροφορήθηκα, επαναλαμβάνω, στο site σας.
Ναι. Το Σάιτσερ μιλάει για 6 Μαρτίου στο Βόλο, 7 Μαρτίου στη Λάρισα. Ναι, αυτό ήταν ο σκοπός. Αλλά το ήδη όμως βρεθήκαμε με όλους τους ανθρώπους στο Βόλο και στη Λάρισα, ναι. Και αυτό θα το κάνουμε και στις Κυκλάδες. Αυτή τη στιγμή δεν μου διαφεύγει η ακριβή ημερομηνία. Κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη είμαστε σε μια διαφορετική περιφέρεια. Μάλιστα. Λοιπόν, ήμασταν Λάρισα, Τρίκαλα, Βόλο και ξέρετε, ήταν πάρα πολύ όμορφο. Γιατί... Και ποιοι συμμετέχουν, πώς συμμετέχουν. Να σας πω. Τα εκλεγμένα μέλη των συντονιστικών επιτροπών, ναι. Που χτες είχαμε καμιά σαραδαριά από τη Θεσσαλία. Συνδεόμαστε όλοι με τηλεδιάσκεψη, ναι. Το Zoom, το γνωστό Zoom. Ναι, ναι, ναι. Και παράλληλα όμως, αυτό μεταδίδεται στο YouTube, οπότε μπορεί να το δει οποιοδήποτε. Μπαίνεις YouTube, μέρα 25, κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 7 η ώρα, για ένα 2 ώρα, 7 με 9. Ναι. Ξεκινάω εγώ με μια 14-λεπτή, ακριβώς ούτε καν 15 λεπτά, 14-λεπτή, σύντομη τοποθέτηση για να τους προθερμάνω και λίγο. Ναι. Και μετά παίρνουν το λόγο όλοι, μιλάνε ο καθένας για 3 λεπτά με το ρολόι, γίνεται ένας γύρος, μετά υπάρχουν απαντήσεις, μιλάμε για τοπικά ζητήματα. Χθες μιλούσαμε για παράδειγμα για το θέμα των ακροτικών κλήρυγων στο Θεσσαλικό κάπο, για την εκτροπή του Αχελώου, ναι. για την κάψη των σκουπιδιών, για τη χρήση των υδατινών πόρων. Μιλάμε για τοπικά θέματα. Μετά μιλάμε για εθνικά θέματα και μετά μιλάμε για ευρωπαϊκά θέματα. Μάλιστα. Και κλείνει ένας τέτοιος κύκλος. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ ωραίο και δημοκρατικό, γιατί ο καθένας έχει ένα κουτάκι που είναι το ίδιο σε μέγεθος, ο καθένας μιλάει και έτσι πηγαίνουμε από μία περιφέρεια στην άλλη 2 φορές τη εβδομάδα και θα το κάνουμε και στις Κυκλάδες. Αυτή τη στιγμή απλά δεν θυμάμαι πότε το έχουμε προγραμματίσει, αλλά σας ευχαριστώ. Πρέπει να ανανεώσουμε τη συγκεκριμένη σελίδα του site, το οποίο ακόμα μιλάει για τη διαζώσεις περιβιακή μας διάσκεψη στις διάφορες περιοχές. Και για το συνέδριο βέβαια στην ημερομηνία που αρχικά είχατε... Δεν θα το κάνουμε. Ναι, καθόλου. Προφανώς δεν θα το κάνουμε το Μάιο. Έχουμε ήδη ανακοινώσει ότι τις 100.000 ευρώ που θα ξοδεύαμε για το συνέδριο θα τις δώσουμε σε μια συγκεκριμένη δομή που περιθάλπτει και εξετάζει άστεγους και ανθρώπους αχαρτογράφητους και παρατημένους για τα θέματα του κορονοϊού. Το συνέδριο θα γίνει του χρόνου. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτή την τηλεπορία από περιφέρεια σε περιφέρεια. Ξέρετε, μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα μέσα από αυτή την εγγραφές των μελών, οι εγγραφές των μελών, έτσι όπως έχετε ανοίξει αυτό το... Αυτές συνεχίζονται κανονικά. Ναι, θέλω να πω, είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα, είναι το προσδοκόμενο, υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο. Βεβαίως υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει. Έχουμε, αυτές μην δεν θυμάμαι πόσοι έχουν γραφτεί, δεν τα κοιτάω, ξέρετε, δεν τα παρακολουθώ. Ναι. Αλλά γράφονται καθημερινά νέα μέλη, έχουμε νέα στελέχη τα οποία, για παράδειγμα, έχουν. Εμείς, κοιτάξτε, ήμασταν ένα κόμμα το οποίο ήμασταν μια χούφτα άνθρωποι που το δημιουργήσαμε. Ναι. Και καταφέραμε και μπήκαμε στη Βουλή με μεγάλες προσπάθειες. Δεν ήμασταν πραγματικό κόμμα. Μου επιτρέπετε να μιλάω ανοιχτά. Ναι, βέβαια. Αλλά ο στόχος μας ήταν πρώτο να έχουμε μια αξιοπρεπή παρουσία στη Βουλή και να είμαστε χρήσιμοι στη Βουλή. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει με τις παρουσίες μας. Λειτουργούμε σαν να είμαστε πολύ περισσότεροι από 9 που είμαστε και με πολύ υψηλής ποιότητας τοποθετήσεις από τους συναδέλφους τους βουλευτές του ΜΕΡΑ25. Πέραν αυτού όμως αποφασίσαμε ότι θέλουμε να γίνουμε πραγματικό κόμμα, να φυτρώσουμε ρίζες κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οπότε έχουμε ξεχυθεί σε αυτές τις περιφερειακές εκστρατείες. Πριν έρθει ο κορονοϊός ήμουν σε ένα αυτοκίνητο και πήγαινα από τη Σπάρτη μέχρι τη Φιώτιδα, μέχρι την Κέρκυρα, όσο μπορούσε. Σκοπός ήταν ένα οργόσμο όλη την Ελλάδα. Θα το κάνουμε με τηλεδιάσκεψη. Όταν με το καλό θα βγούμε από το σπίτι μας, θα βγούμε πάλι στους δρόμους, θα έρθουμε και στις Κυκλάδες. Με τα περιφερειακά στελέχη σας, έχετε επαφή ώστε να ενημερώνεστε για τα πραγματικά ζητήματα που ισχύουν σε κάθε περιφέρεια ανάλογα τις συνθήκες και φυσικά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Συνεχή. Μάλιστα. Μέσα από δύο κανάλια, δίκτυα, το ένα είναι αυτό που ονομάζουμε Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου και Κοινωνικής Εξόρμησης, η ΟΣΚΕΜΑΣ, που είναι... Γιατί ξέρετε, τα κόμματα είχαν χάσει το παιχνίδι όταν σταμάτησαν να έχουν επαφή με την κοινωνία, έτσι. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Εμείς βελτιώνουμε καθημερινά την επαφή με την κοινωνία. Η μία λοιπόν δίωδος η επικοινωνίας είναι μέσα από
το οργανωτικό, αν θέλετε, κομμάτι του τμήματος του κόμματος, το οποίο έχει αφιερώσει έναν άνθρωπο, μια γυναίκα ή έναν άντρα, σε κάθε περιφέρεια, μαζεύει πληροφορίες, μεταδίδει πληροφορίες, λειτουργεί 3 φορές την εβδομάδα αυτή η ομάδα του οργανωτικού. Και από την μεριά έχουμε και τις τομείς. Έχουμε κτηνοτρόφους, έχουμε αγρότες που είναι στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα, είναι ο τομέας του εμπορίου, είναι ο τομέας του τουρισμού. Εκεί που δεν υπήρχαν αυτοί οι τομείς, γιατί ήμασταν ένα νέο κόμμα, τώρα έχουν στελεχωθεί και με εξαιρετικούς ανθρώπους, ξέρετε. Μάλιστα. Κύριε Βαρουφάκη, επειδή ο χρόνος είναι αμήλικτος, το γνωρίζετε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ελπίζω πολύ σύντομα να περάσουν όλη αυτή η τραγική κατάσταση την οποία βιώνουμε και να σας δούμε και στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, γενικότερα στο Νότιο Αιγαίο, στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Πιστεύω ότι θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Να πούμε και τα σπίτια μας λίγο. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ και σας χαιρετώ και να προσέχετε και να προσέχουμε όλοι όλους. Σωστά.